Κύριε Πρόεδρε, έχουμε συνέδριο ΠΕΔ. Και συνέδριο. Η ΠΕΔ ετοιμάζεται. Πείτε μας λίγο τις θέσεις με τις οποίες θα συνεδριάσουμε. Όπως είδατε και στην ημερήσια διάταξη, έχουμε μια συζήτηση για να ακούσουμε από όλους τους δημάρχους τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία των Δήμων. Διότι είναι πάρα πολλά. Πολλοί δήμαρχοι έχουν προβλήματα με τους ελέγχους που γίνονται από τον Επίτροπο. Άλλοι δήμαρχοι έχουν άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη. Όπως ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το διάστημα οι Δήμοι είναι το μαύρο πρόβατο στην κοινωνία, το μαύρο πρόβατο για την κυβέρνηση, το μαύρο πρόβατο παντού. Και προσπαθούν όλοι να κατηγορήσουν τους Δήμους για οτιδήποτε γίνεται. Αυτή όμως δεν είναι η πραγματικότητα, διότι οι Δήμοι πραγματικά βρίσκονται στη θέση τη σωστή που πρέπει να βρίσκονται και εξυπηρετούν τους πολίτες, βοηθούν τους πολίτες, τους χαμηλόμισθους, τους κοινωνικά ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρές ανάγκες και με τα λίγα χρήματα τα οποία παίρνουν, διότι οι περικοπές είναι πάρα πολλές οι οποίες έχουν γίνει από τους Δήμους, έχουν φτάσει στο 70%, με τα λίγα χρήματα, με τα λίγα έσοδα που έχουν, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, τους δημότες, όσο καλύτερα γίνονται. Αφού καταγράψουμε όλα τα θέματα αυτά σήμερα στη συζήτηση που θα έχουμε εδώ, θα τα ανακοινώσουμε τα θέματα, θα τα επισημάνουμε αυτά και θα τα περάσουμε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που ξεκινάει την Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο. Έχουμε εκφράσει τις θέσεις μας για το θέμα του Καλλικράτη. Περιμένουμε όμως να ξεκινήσει η διαβούλευση, διότι όπως πολύ καλά ξέρετε έχει ξεκινήσει μια διαβούλευση για το νομοσχέδιο Σκούπα όπου είχαμε θέσει τις θέσεις μας και ως ΚΕΔΕ, αλλά δυστυχώς αυτό δεν προχώρησε. Πιέζομαι προς την κατεύθυνση αυτή ότι πρέπει να προχωρήσει το νομοσχέδιο αυτό και πρέπει να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μας. Τα αιτήματά μας είναι πολλά. Τα αιτήματά μας έχουν σχέση με τον νόμο, έχουν σχέση με τις αντιμνηστίες των δημάρχων, των αντιδημάρχων, με τις πληρωμές των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων που δεν πραγματοποιείται σήμερα. Και άλλα θέματα, όπως και πολλά θέματα γεωγραφικά θα λέγαμε, έχουν προκύψει. Όλα αυτά όμως δεν έχουν προχωρήσει ακόμα. Αυτά θα συζητηθούν επίσης στην ΚΕΔΕ. Στην αλλαγή του Καλλικράτη συμφωνείτε εσείς, δηλαδή υπάρχει αναγκαιότητα να αλλάξει ο Καλλικράτης? Υπάρχει άμεση αναγκαιότητα, διότι ο Καλλικράτης όπως είχε συσταθεί πλέον δεν λειτουργεί. Δεν ικανοποιεί τις ανάγκες και τα αιτήματα των Δήμων και των Δημοτών μας. Φυσικά η προσωπική μου θέση όταν έγινε ο Καλλικράτης, τότε ήμουν νομάρχης, ήμουν καθαρά αντίθετος με το θεσμό του Καλλικράτη, διότι δεν ήταν έτοιμος ο Καλλικράτης όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν είχαν ξεκαθαρίσει από πού θα υπάρχουν οι πόροι και όπως διαπιστώσατε τώρα, έχουμε περικοπές 70%, διότι δεν είχαν ξεκαθαριστεί με νόμο ποιοι πόροι θα περιέλθουν στους Δήμους, ώστε οι Δήμοι να είναι αυτοδύναμοι. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, οι κυβερνήσεις δεν είχαν τους Δήμους αυτοδύναμους, θέλουν να τους υποβαθμίσουν. Αυτό παρατηρούμε αυτό το διάστημα. Θα στηρίξετε ανεξαρτήτω. Προταξικά, εκτός από την περίπτωση του Βελβεντού, το οποίο αυτόνομα θέτει το θέμα, πού αλλού έχουμε θέμα αυτονομίας? Στην περιοχή μας δεν υπάρχουν άλλα θέματα αυτονομίας. Μπορεί να υπάρξουν θέματα γεωγραφικά, δηλαδή προσάρτηση κάποιων κοινοτήτων σε άλλον Δήμο. Κάποιες τέτοιες αλλαγές μπορεί να υπάρξουν, χωρίς να έχουν εκδηλώσει αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον τους ακόμα. Έχουμε παραδείγματα. Δεν έχουμε παραδείγματα, δεν μπορώ να αναφερθώ σε παραδείγματα από αυτά από ακούσματα που έχω όμως. Είναι περιοχές, είναι κάποιες κοινότητες οι οποίες δεν έχουν τις άριστες σχέσεις με τους Δήμους τους οποίους υπάγονται ή δεν έχουν την εξυπηρέτηση ή την γεωγραφική θέση που από την γεωγραφική θέση που βρίσκονται δεν εξυπηρετούν το όπως θα έπρεπε από τους Δήμους όπου βρίσκονται. Το θέμα του Βελβεντού το στηρίζετε δηλαδή? Θα υπάρχει και έγγραφη αν σας ζητηθεί? Το θέμα Βελβεντού, θέμα ανεξαρτητοποίησης της Βελβεντού. Εφόσον το θέλει. Θα χρειαστεί να γίνει μια διαβούλευση στο συγκεκριμένο Δήμο, να δούμε ακριβώς τι θέλουν και οι δύο κάτοικοι και από τις δύο πλευρές, δηλαδή οι δημότες των δύο πλευρών. Από εκεί πέρα θα αποφασίσουν αυτοί για το τι θέλουν. Δεν θα είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουμε γι' αυτό. Υπάρχει, έχει συζητηθεί, υπάρχει ψήφισμα. Ωραία. Εδώ και όταν, μήνες. Όταν αποφασίσουν και δει η απόφασή τους, αυτοί θα στηρίξουμε την απόφασή τους. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ένα θέμα που τίθεται στην αλλαγή του Καλλικράτη είναι η ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων με αρμοδιότητες. Διότι τα τοπικά συμβούλια σήμερα στην πλειονότητά τους δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν έχουν πόρους, δεν έχουν αρμοδιότητες. Είστε υπέρ ή όχι αυτής της προσέγγισης? Εδώ έχετε ένα λάθος, διότι αυτό το θέμα μου το θέτανε εμένα από το 2010 που εκλεγεί δήμαρχος. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, είμαι νομάρχης, συνέχεια ανέλαβα ως δήμαρχος, εξελέγει δήμαρχος. Οι αρμοδιότητες που έχουν οι τοπικές κοινότητες είναι πάρα πολλές.